Στην πρώτη γραμμή ο κύριος Μπογδάνος πάντα. Θα ανέβουμε όπως και πολλοί συνάδελφοι και δημοσιογραφικά και πολιτικά. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ζήσετε και το κλίμα εκεί και αυτό είναι σημαντικό, ξέρετε. Θα ήταν καλό και για τους βουλευτές εδώ αυτό να πάνε και άλλοι βουλευτές και από άλλα κόμματα. Όχι μόνο από την κυβερνητική πλευρά, κύριε Μπογδάνε. Να ζήσουν αυτό το κλίμα της ομοψυχίας που υπάρχει στην περιοχή. Η κυρία Μακρύ αναφέρθηκε στην ομοψυχία. Τώρα, επιτέλους, μιλάει το εθνόσημο. Συγχαρητήρια, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα συγγνώμη επίσης πρέπει, διότι είναι τα ίδια παιδιά που κάποιοι ανεδώς χαρακτήρισαν τις προάλλες στρατό κατοχής στα ελληνικά νησιά. Ας αφήσουμε στην άκρη, την αντιπολιτευτική φαγωμάρα. Διότι αυτή τη στιγμή, συγχαρητήρια, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΙΑΤ, στην ΙΜΕΤ, ΟΠΚΕ, ΕΚΑΜ, πεζικό, ειδικές δυνάμεις, λιμενικό, ελληνική ακτοφυλακή, πολεμικό ναυτικό, ειδικά οι άνδρες και οι γυναίκες στη θάλασσα, ίσως και να είναι οι αφανείς ήρωες των τελευταίων ημερών και εκείνοι δεν κοιμούνται και εκείνοι ενεργούν με πιο δύσκολο ρόλο υποδειγματικά εφαρμόζοντας δυναμική πολιτική αποτροπής. Τι κάνουμε όμως, κύριε Μπογδάνε, γιατί εδώ μιλάμε για μια κατάσταση. Τον κύριο Ερντογάν που κατήργησε τα προσχήματα, που μας έδωσε το δικαίωμα να επικαλεστούμε επιτέλους κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που έδωσε προσωπικά, αν θέλετε, στον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την ευκαιρία να δείξει το μέταλλό του. Το λέγαμε καιρό ορισμένοι, οι οποίοι πιστεύουμε στο πατριωτικό μέταλλο του Έλληνα ηγέτη. Βεβαίως, του έδωσε την ευκαιρία, ρίχνοντας τις μάσκες, καταργώντας τα προσχήματα. Το προηγούμενο διάστημα, γιατί δεν γινόταν αυτό να κάνω. Του έδωσε την δυνατότητα να απαντήσει σε μια βίαιη εκβιαστική ενέργεια του περιφερειακού και διεθνούς τραμπούκου. Το θέμα είναι πώς θα το λύσουμε, να μην είχαν συμβεί όλα αυτά. Τι θα κάνουμε, το πρώτο πράγμα. Μέχρι τώρα όλα καλά. Ό,τι χρειαστεί. Ο Ερντογάν λέει ότι μπορεί να φτάσουν εκατομμύρια. Δημήτρη, τι κάνουμε. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για όσο χρειαστεί. Μόνοι μας. Υποδειγματικό. Γιατί υπάρχει μια Ευρώπη που πάει σήμερα εκεί. Απλώς θα δει και θα φύγει η Ευρώπη. Υποδειγματικό αυτό το οποίο συνέβη τις τελευταίες ημέρες. Έκλεισε τα σύνορα, έκανε κυσαία, σφράγισε τον Εύρο, έβγαλε τον στόλο. Έτσι θα προχωρήσουμε, κύριε Μπογδάνε. Εφόσον χρειαστεί. Έτσι μόνοι μας. Εφόσον θα βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά μόνοι μας. Το τελευταίο που θα έλεγα μετά το έβγαλε τον στόλο και διεθνοποίησε το θέμα. Μάλιστα. Οι κεφαλές της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σήμερα στα ευρωπαϊκά σύνορα. Είναι εθνικό, πράξεις, αλλά είναι και δούμε. Ευρωπαϊκό μας. Κωνσταντίνε, θα δούμε πράξεις από την Ευρώπη. Υπάρχει πιο ισχυρή. Γιατί η ρητορική, από ό,τι βλέπω, είναι αμφίσιμη. Η Ευρώπη, με την στεναρή στάση της ελληνικής δημοκρατίας, τίθεται πρώτων ευθυνών της. Είναι πράξεις υψηλής πολιτικής, εθνικής και ευρωπαϊκής ευθύνης αυτή η οποία καταγράφεται σήμερα από την Ελλάδα. Για πολύ καιρό υπήρξαμε περιορισμένοι από άδικους κανόνες και συμφωνίες, τις οποίες, επειδή ακριβώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας πολιτικός απολύτως θεσμικός. Ακυρώνεται συμφωνία τώρα, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Οι διεθνείς συμφωνίες, οι οποίες ίσχυσαν τόσο καιρό, φεύγουν από το τραπέζι με τις έκτακτες, εκβιαστικές, βίαιες συνθήκες που βάζει στο τραπέζι ο Ερντογάν. Ξεκινάμε από το μηδέν, λοιπόν. Δεν ξεκινάμε ποτέ από το μηδέν, διότι η διεθνής νομιμότητα δεν μπορεί να επιστρέψει από το μηδέν, που είναι το σημείο ζούγκλας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκίας, αφού δεν εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή, όλα αυτή τη στιγμή είναι πάνω στο τραπέζι. Λύση υπάρχει, Κωνσταντίνε. Η λύση είναι ο Ερντογάν να καταλάβει ότι δεν θα περάσει κουνούπι, όσο και να χτυπιέται. Επιτέλους η ελληνική δημοκρατία κάνει αυτό που τελεία πρέπει. Και λοιπόν, παύλα, κύριε. Κυρία Μακρύ, κύριε Μαυροϊδάκη.